Το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κεντρικό ευρωπαϊκό θέμα, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Απόστολος Χατσιφάρας, με παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας πριν από την έναρξη της ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Αν δεν κατανοήσουμε ότι η νέα τάξη πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο χτίζεται με την απειλή του φόβου και με τον κίνδυνο του άλλου, του ξένου, του κακού, τότε δεν μπορούμε πραγματικά να δούμε πραγματικά το δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης. Με ό,τι αξιακά, ιστορικά έχει εκφράσει και ό,τι είναι ως αναγνώριση, ως ένας φάρος δημοκρατίας και πολιτισμού και ατομικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να τολμήσουμε. Πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά και στις θεσμικές αλλαγές, παροχή ασύλου, Δουβλίνο 2 και 3. Δεύτερον, να διαχειριστούμε στο εσωτερικό επίπεδο τα κράτη-μέλη αυτά που ήδη εψήφισαν και τήρησαν. Όχι βολευτήκαμε όλοι γιατί είναι κάπου αλλού, αλλά πάνω στην απειλή του φόβου να χτίζονται όλες οι πολιτικές εξελίξεις. Όλη η κοινωνία τι θέλει, την περιπέτεια και το διαφορετικό. Ακόμη και ο πλούτος κουράζει. Έτσι πέφτουν τα κάστρα από τα μέσα. Ιστορικά έχει γίνει αυτό. Σήμερα έχουμε έναν ηγέτη απέναντι από μας, ο οποίος ταρακούνησε το σύμπαν. Και χτίζει στην ίδια λογική. Και κάνει και εξαγωγή πολιτική. Και στην Ευρώπη έχουμε εδώ έτοιμους να είναι όλοι ενθαρρυντές του Τραμπ. Και δεν ανησυχεί κανένας. Νομίζω έχουμε χρέος ως προοδευτική, ως σοσιαλιστική παράταξη εδώ να ταράξουμε εμείς τα νερά. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Υφυπουργός της Μάλτας για τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Προεδρία του 2017, Ιαν Μπόργκ, ο οποίος αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα ως ένα θέμα πρωταρχικό για τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας. Έθεσε δε προτεραιότητα μέχρι τη λήξη της θητείας της χώρας του τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του μείζωνος αυτού θέματος. Αν χτιστούν τα τείχη στην Ευρώπη, τι θα πάμε? Πού διαφέρει από μια πολιτική του Τραμπ που την ίδια στιγμή είπε και θα χτίσω το τείχος και θα το πληρώσω? Και για τις πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες, τις παραγωγικές ανισότητες στα δημόσια, τα συλλογικά αγαθά, ποιος θα μιλήσει στην παγκόσμια κοινωνία? Ποιος θα μιλήσει? Πώς συμβιβαζόμαστε δηλαδή ένα χρηματιστηριακό χρήμα τυχοδιοκτικά να παίζεται πάνω από την πραγματική οικονομία και να έχει μεταφερθεί σε 10 άτομα ο μισός πλούτος του πλανήτη?